Ακολουθεί η ημερήσια πρόβλεψη των ζωδίων με τον Νίκο Γεννηματά. Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017. Κριός. Ο ήλιος που βρίσκεται στο φιλικό σας ζώδιο του τοξότη αναζωπυρώνει τα ερωτικά σας θέλω. Οι δύσκολες όψεις τελείωσαν. Δώστε έμφαση σε κάθε είδους επισημοποίηση. Είναι καιρός για δράση. Ταύρος. Υλικά σχέδια θα σας κάνουν χαρούμενος γιατί έρχεται και η λύση τους. Σαν οικονομικό ζώδιο που είστε, καλείστε για άλλη μια φορά να κάνετε πρωτοποριακά και καινοτόμα ζητήματα, φυσικά πράξη. Αυτό σας οδηγεί σε πιο χαλαρούς ρυθμούς. Δώστε σημασία στην υγεία σας σήμερα. Δίδυμος. Οι όψεις του χρόνου από το φιλικό σας ζώδιο του τοξότη σας κάνει δυναμικούς και γρήγορους. Βήμα-βήμα οδηγήστε σε καλύτερα επαγγελματικά και οικονομικά μονοπάτια. Ο έρωτας δεν λείπει από τη ζωή σας, αρκεί να βρείτε σήμερα χρόνο να τον χαρείτε. Και περνάμε στον καρκίνο. Ώρα για δράση στον ερωτικό τομέα. Αγαπητοί μου φίλοι, όσο ψάχνετε, βρήκατε και την αδελφή σας ψυχή. Και όσοι ακόμα ψάχνετε, μία νέα ευκαιρία σας αλλάζει τα δεδομένα. Οι νέες πλανητικές όψεις σας βρίσκουν χαρούμενους χωρίς να ξέρετε πού θα σας βγάλει αυτός ο προορισμός. Πολύ απλά απολαύστε το ταξίδι σας. Λέων. Δυνατή η σημερινή ημέρα παρόλες τις αντικσότητες. Κάνοντας μια νέα αρχή χωρίς να αποκαλύψετε τα μυστικά σας τόσο στον επαγγελματικό τομέα όσο και στον ερωτικό, σας βγάζει ασπροπρόσωπους. Από το απόγευμα, φίλοι μου και πολύ αγάπη σας φτιάχνουν το κέφι. Ευκαιρία για ταξίδια. Παρθένος. Από την αρχή της ημέρας μέχρι και το μεσημέρι σας απασχολούν επαγγελματικά θέματα. Αυτό λέει η λογική σας. Το κύριο πρόβλημά σας είναι ο ερωτικός τομέας για όσους έχουν σχέση. Αυτό οφείλεται στην ασυνεννοησιά του ερωτικού συντρόφου. Δώστε έμφαση στα θέλω χωρίς πείσματα. Και περνάμε στο ζυγό. Πολύ σκεπτόμενους αλλά και δημιουργικούς σας βρίσκει η σημερινή ημέρα, αγαπητοί μου φίλοι. Βρίσκετε λύσεις τόσο στα δικά σας θέματα όσο και στον περίγυρό σας. Για άλλη μια φορά καλείστε να μπορέσετε να κάνετε το καλύτερο για τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Το σύμπαν σας στέλνει κάτι ξεχωριστό σε οποιοδήποτε τομέα επιζητάτε εσείς. Σκορπιός. Περισυλλογή και κατανόηση του εαυτού σας σήμερα. Μην ψάχνετε να βρείτε λάθος ή σωστό στη συμπεριφορά σας. Ας προσέξουν και οι άλλοι το πώς συμπεριφέρονται σε εσάς. Ήρθε ο καιρός να βάλετε σε τάξη θέματα οικονομικά, αλλά και να μιλήσετε ξεκάθαρα στο ερωτικό σας στέρι. Προσοχή στις υπερβολές. Τοξότης. Καιρός για όνειρα. Είχατε καιρό να αισθανθείτε, αγαπητά μου τοξοτάκια, σαν έφηβα παιδιά. Η παιδική σας φύση σας οδηγεί στην επιτυχία. Διώξτε κάθε φοβία από μέσα σας και χαρείτε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Παρέα με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Τα όνειρα παίρνουν σάρκα και οστά. Όμως προσοχή στις μετακινήσεις σας. Εγώ καιρός. Η ανυπομονησία σας σήμερα σας οδηγεί σε λάθη, αλλά και η κούρασή σας παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο. Δεν αφήνετε τη δουλειά για κανένα λόγο, ακόμα και όταν πρέπει να ξεκουραστείτε. Δώστε προτεραιότητα σε ό,τι σας ευχαριστεί. Το δικαιούστε αν μη τι άλλο. Ο κόπος σας θα γίνει χρήμα. Υδροχόος. Γρήγορες εξελίξεις σε οικογενειακό επίπεδο. Τόσο σε οικονομικό όσο και στο επαγγελματικό δίνετε πολλή ενέργεια αλλά και μεγάλο ζήλο για να πετύχετε τους στόχους σας. Αφήστε το Σαββατοκύριακο αυτό νέες γνωριμίες να σας βγάλουν από τα καθημερινά προβλήματα. Μία από αυτές θα σας φέρει και τη λύση στα προβλήματά σας. Και περνάμε στα ψαράκια μας. Αρκετά κουρασμένους σας βρίσκει η σημερινή ημέρα, αγαπητοί μου φίλοι. Προσοχή στην οδήγησή σας αλλά και στη διαχείριση του λόγου σας. Κίνδυνος παρεξηγήσεων. Δώστε προτεραιότητα στην εργασία σας γιατί θα έχετε ανακατατάξεις. Μην ανταγωνίζεστε συνεργάτες και φυσικά τον ερωτικό σύντροφο. Δώστε πνοή από το απόγευμα και μετά σε κάθε νέο σχέδιο για να μπορέσετε να πάρετε τα πάνω σας. Καλό Σαββατοκύριακο. Ήταν τα ζώδια με τον Νίκο Γεννηματά. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων.